Γεια σας. Και σπάσαμε το keyboard. Κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά όταν παίζεις αυτό το παιχνίδι. Into the Timeverse. Ένα ελληνικό reflex platform game, το οποίο οδηγεί σε καταστάσεις όπως αυτές που βλέπετε από αυτή τη στιγμή. Να το κάνω εγώ. Όχι. Σειρά μου. Όχι, σειρά μου πάλι. Σειρά μου. Πάλι εγώ. Δεν μετράει. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί πιο πίσω ήθελε. Εσύ το πάτησες, γιατί το πάτησε. Γιατί. Θες να παίξεις κι εσύ. Mm-hmm. Θέλε. Θα με φάει αυτό. Με φουγεία. Πάμε σε άλλο. Όχι. Να πάμε σε άλλο. Όχι. Αφού βλέπεις ότι... Όχι. Να το κάνω εγώ. Όχι. Να αλλάζω εγώ το χρόνο. Όχι. Έχω δει Steve, έχω σπάσει τα σαρά keyboard. Ακριβώς. Και μετά από αυτές τις υπέροχες σκηνές που είδατε για το παιχνίδι, να πούμε μερικά λόγια. Okay. Ας πει η Ευαγγελία πρώτα. Ναι, το παιχνίδι αυτό είναι μια φοβερή οπτικοακουστική εμπειρία. Κυρίως ακουστική θα έλεγα. Κυρίως ακουστική, αλλά βασικά πιστεύω ότι είναι ισορροπημένα οπτικοακουστική. Έχει καταρχάς η μουσική. Καταπληκτική μουσική. Μπιτάκια. Μπιτάκια, φουτουριστικά, όμορφα, που ενώ σε κρατάνε σε αρκετή ένταση, είναι και αρκετά ήρεμα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτό, έχουν βάλει πολύ σωστή μουσική για το θέμα. Επίσης, τα backgrounds που είναι έτσι όλο διάστημα και φωτάκια και μέταλλα και... Αιτήλα γενικά. Αιτήλα. Αιτής cyberspace φάση. Ναι, αλλά... Μου θύμισε κάτι demos που φτιάχνανε εκεί στην Amiga παλιά και στο PC, αυτά που δείχνανε το... Αλλά σε πολύ clean cut έκδοση, είναι πολύ έτσι 2020. Καλοφτιαγμένο το art. Πολύ καλοφτιαγμένο. Πολύ όμορφο flow. Αν έχεις ADHD, καλό είναι να μην παίξεις αυτό το παιχνίδι, γιατί το background είναι απίστευτο, η μουσική απλά σε κάνει να ξεφεύγεις και μάλλον θα χάσεις. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα χάσεις. Και θα χάσεις και θα χάσεις. Όπως γίνεται το κουτάλι. Νταν, έτσι. Θα χάνεις. Όχι. Ναι, όχι! Για τα ανακλαστικό. Μπάλα! Αυτό είναι το easy, υποτίθεται. Είναι πραγματικά σαν να παίζω παιχνίδι στα 80's, ας πούμε. Ναι! Τι! Μη! 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 Ναι! Πρόσεξε! Και το πάτησα! Φυσικά! Χα! Είμαι κολόφαρτος! Έλα γάμι! Τι! Ωραία! Άσχημα! Λοιπόν... Αλλά ναι, είναι επειδή εγώ ας πούμε είχα πρόβλημα. Γιατί άκουγα την ωραία μουσικούλα, έβλεπα το background, λέω «Α, τι ωραία!» Έχασα. Έχασα. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι για επίμονους ανθρώπους, με καλά αντανακλαστικά και καλά keyboard, έχω να πω. Γιατί δυστυχώς το δικό μας keyboard που είναι λίγο φτηνιάρικο, σε κάποιες πίσες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με τίποτα. Πατάγαμε το κουμπί δύο φορές γρήγορα και κατέγραφε μόνο το ένα κλικ. Με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση και να χάνουμε πολύ. Επίσης, έχω να πω και τη μόνη μου παρατήρηση κακή για το παιχνίδι: δεν μπορείς να επιλέξεις τα πλήκτρα σου. Και δεν μπορείς να παίξεις το ποντίκι. Δύο πράγματα τα οποία εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Μόνο αυτά τα δύο βασικά. Όλα τα παιχνίδια είναι τέλεια, αλλά το ότι δεν μπορείς να επιλέξεις πλήκτρα και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ποντίκι είναι ένα μικρό θέμα για μένα προσωπικά. Άλλο θα σου πειράξει, που πηγαίνει απλώ στο space και το control το alt. Με το ένα πηδά με το space και με το control και alt αλλάζει χρώμα. Παρ' όλα αυτό σημαίνει βέβαια ότι είναι αρκετά απλό. Δηλαδή έχει μόνο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω μπορεί να παίξει κάποιο για να χαλαρώσει. Ναι, σε πολλά εισαγωγικά. Α δούμε μερικέ ακόμα χαλαρωτικέ σκηνέ από το παιχνίδι. Τα νεύρα μου! Θα το σπάσουμε το keyboard! Έλα γάμι! Γάμι σου! Προσπαθώ να μείνω ψύχρεμη.
υπάρχει! Πότε έγινε πράσινο! Ωραίο! Ωραίο! Νάτο! 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 Αγάπη! Κάνεις την Ευαγγελία να κλάψει! Όπως βλέπουμε από αυτές τις χαλαρωτικές σκηνές, αυτό το παιχνίδι σε βάζει κατευθείαν μες στο νόημα. Είναι μια... σε βάζει κατευθείαν στην εμπειρία. Δηλαδή, έχεις λίγο χρόνο να παίξεις, θα κάτσεις και θα παίξεις. Επίσης, είναι απίστευτα αιθιστικό. Ναι. Έχεις λίγο χρόνο να παίξεις, ναι. Θα κάτσεις πολύ χρόνο και θα παίξεις. Ναι. Και θα παίξεις. Είναι πολύ αιθιστικό. Σε βάζει κατευθείαν στο ότι όχι, πρέπει να περάσεις τον εαυτό σου και να περάσεις την πίστη. Πάρα πολλά mods να πούμε. Οι δημιουργοί ευτυχώς το επεκτείνουν συνέχεια. Δηλαδή, ενώ παίζαμε, προσθέσαν ήδη ένα καινούριο mode, το Infinite Mode. Μαρθώνιος ουσιαστικά. Ναι, παίζει να είναι το πιο θυστικό απ' όλα. Στην ουσία απλώς κάθε φορά γίνεται generate on the fly η πίστα και κερδίζει όποιος κάνει ας πούμε τη μεγαλύτερη απόσταση, έχει κάποια leaderboards. Βέβαια σε όλα τα mods υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία γιατί κάθε φορά ας πούμε έχουν τυχαία εμπόδια. Ναι. Βασικά τα εμπόδια αλλάζουν χρώμα βασικά τυχαία. Δεν ξέρεις ποτέ σε τι χρώμα θα είναι το εμπόδιο που θα τύχει γιατί αποφασίζεται εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό και καθιστάται άχρηστο το muscle memory που σε αυτά τα platformers γενικά ήτανε... είναι πολύ σημαντικό. Παίζεις, σαν το Super Mario που θα έρθει στο κανάλι μας σε λίγες μέρες. Παίζεις το παιχνίδι και κάποια στιγμή το μαθαίνεις. Θα πηδήξω εκεί, θα κάνω αυτό, το μαθαίνεις ασυνείδητα. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει λόγος καν να προσπαθήσεις. Ναι. Είναι καθαρά αντανακλαστικά. Γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά. Ναι. Και απλά το Infinite Mode έχει όλα τα δύσκολα στοιχεία σε τυχαία διάταξη. Επίσης έχει και κάποια ωραία skins, έχει κάποια ωραία extras. Ναι, η μπάλα σου μπορεί να πάρει skins βασικά. Ναι. Γενικά είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι, πολύ καλό φτιαγμένο. Μπράβο στους ανθρώπους που το φτιάξανε. Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων από ό,τι είδα. Συγχαρητήρια. Ναι, μπράβο. Πολύ καλή μουσική που συνεργαστήκατε. Ναι. Η μουσική ήταν και το art πολύ ωραίο. Καλογραφισμένα τα textures, όλα. Ναι, γενικά εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι τέντερ. Ναι, και αν σκεφτούμε και το πόσο φθηνό είναι, το value που προσφέρει αξίζει, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. 9 στα 10 από εμάς, άμα ήταν να βάλω βαθμολογία, μόνο και μόνο για τα κουμπιά. Από μένα τουλάχιστον. Μόνο για τα κουμπιά, ε. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή μετά σε εθίζει, ακόμα και αυτό λύνεται. Δηλαδή, καλύπτει τα ελαττώματά του με το να σε εθίζει. Εντάξει, οκ, αλλά αν μπορούσα να διαλέξω τα κουμπιά, ας πούμε, θα μου ήταν πιο εύκολο. Ναι, ένα επίσης άλλο. Θα τα βάζα πούμε, το XZ που με βολεύει καλύτερα ή το M και το Z για να μπορώ να παίζω έτσι με το Space και το Control Alt. Εμένα μου είναι λίγο περίεργο στο χέρι μου. Κάτι που ήθελα να συμπληρώσω. Δεν υπάρχουν και difficulties. Πολύ ωραίο αυτό. Υπάρχουν difficulties. Ναι. Το ξέχασες. Υπάρχουν difficulties, αλλά τα difficulties δεν έχουν να κάνουν με τις πίστες. Όχι, έχουν να κάνουν με το save. Έχουν να κάνουν με το που μπορείς να σώσεις. Mm. Ας πούμε το easy mode έχει checkpoints. Ναι, το normal δεν έχει checkpoints και υπάρχει και το hard, το οποίο άστα να πάνε καλύτερα. Ναι. Δεν θα το ασχοληθούμε με αυτό καν. Εδώ το easy εμείς δεν καταφέραμε καλά να βγάλουμε. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως έχει πολύ ωραίες και οι... Όχι, πάντως και οι τέσσερις κόσμοι του είναι πολύ ωραίοι. Ναι. Είναι distinct μεταξύ τους. Πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό που είπε εδώ η Αγγλωμαθής. Η μουσική είναι βέβαια ίδια. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά κομμάτια. Αλλά με αρκετά tracks. Έχει πολλά tracks και ποτέ έχει κοιλία. Αυτά από εμάς. Υπάρχει και ένα giveaway από κάτω, μπορείτε να δείτε. Ή κάνετε στην ουσία ή εδώ στο YouTube ή στο Facebook ή ένα comment και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Για να πάρετε παιχνιδάκι. Ναι. Το κάνεις αυτά. Κύριο. Καλή διασκέδαση, να το παίξετε. Να το αγοράσετε και να το να παίξετε και να τσακωθείτε, ναι. Γεια σας. Είναι σαν αυτό με το δεινόσαυρο της Google. Κόκκινο. Όχι! Κόκκινο! Ναι, θέλει άλλου είδους άλμα. Θέλει μικρό άλμα πάνω από την πυραμίδα. Κόκκινο, εντάξει είσαι. Και μετά αμέσως πάλι άλμα. Τώρα! Γι' αυτό έρχεται Sentinel. Πολύ καλά. Τώρα! Και τώρα! Πράσινο! Πράσινο! Κόκκινο! Κόκκινο! Μπράβο! Πράσινο! Γιατί! Stop. Enough. Bye!